Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, συζητάμε σήμερα για το υποκείμενο της αντικαπιταλιστικής πάλης και της κομμουνιστικής απελευθέρωσης. Για ένα θέμα δύσκολο που μπορεί κανείς να το προσεγγίσει με πολλές οπτικές. Καταθέτοντας πορεία ή πρακτικές του Μάρξ και του Λένιν, που κατά περίπτωση μπορεί να είναι και αντιφατικά, λες και η αναζήτηση για το κόμμα και το επαναστατικό υποκείμενο έκλεισε οριστικά με αυτούς τους Ηρακλείς της κομμουνιστικής σκέψης και πράξης. Μπορεί να το προσεγγίσει αναπαράγοντας ανιστορικά κλασικές συζητήσεις μεταξύ μαρξιστών στις αρχές ή κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, όπως εκείνη μεταξύ του Λένιν και της Λούξεμπουργκ, με αφορμή το τι να κάνουμε και το ένα βήμα προς και δύο πίσω του πρώτου και τα οργανωτικά προβλήματα της ρώσικης σοσιαλδημοκρατίας της δεύτερης. Ή ακόμα, απλώς αποκαθάροντας τον Λένιν, αλλά και τον Μάρξ, από την περικόμματος και δημοκρατικού συγκεντρωτισμού αρχαία σκουριά που τους φόρτωσαν τα εγχειρίδια και οι πρακτικές του Σοβιετικού Μαρξισμού και του ηττημένου Κομμουνιστικού Κόμματος της Δύσης, Ορθόδοξου και Ευρωκομμουνιστικού. Μπορεί ακόμα να το προσεγγίσει, αποκηρύσσοντας με όρους εξαρτημένων αντανακλαστικών πολλές φορές, είτε τα βιώματα όσων κατά καιρούς θύτευσαν στο κομμουνιστικό κίνημα, είτε τις εκτός επίσημου κομμουνιστικού κινήματος οργανωτικές εμπειρίες, με όρους δηλαδή όπου συχνά μαζί με τα νερά πετιέται και το μωρό και όπου δεν αντλούμε διδάγματα, την πείρα ή χρήσιμα στοιχεία ακόμα και από οργανωτικά μοντέλα που δεν υπηρετούν την κομμουνιστική απελευθέρωση. Ως να παίρνουμε υπόψη μας αυτές τις οπτικές. Δεν εμπροβιζόμαστε όμως τα πλαίσια τους. Θα ήταν λάθος να μείνουμε μόνο εκεί. Δεν τις ακολουθούμε βέβαια, δεν σημαίνει ότι τις περιφρονούμε. Αντιθέτως, επιχειρούμε να βαθύνουμε τη συζήτηση πάνω και σε αυτές, χωρίς αυτάρκεια ή αυταρέσκεια, με πνεύμα δημιουργικό, κριτικό και βεβαίως αυτοκριτικό, γιατί έχουμε ήδη κι εμείς πλέον τη δική μας 25χρονη ιστορία. Με λίγα λόγια, με πνεύμα πραγματικά εργατικό επαναστατικό. Επιχειρούμε με άλλα λόγια να φωτίσουμε τα ζητήματα του επαναστατικού υποκειμένου και του κόμματος κομμουνιστικής απελευθέρωσης κάτω από το πρίσμα της σημερινής εποχής, της εργατικής τάξης και του κομμουνισμού του 21ου αιώνα, της επαναστατικής τακτικής και στρατηγικής, της θεωρητικής και πολιτισμικής παρέμβασης των εθνικών και διεθνικών καθηκόντων που απαιτεί η νέα ιστορική εποχή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει για μας ότι συζητάμε για το κόμμα και το επαναστατικό υποκείμενο όχι σε ένα καπιταλισμό που λίγο ως πολύ παραμένει ίδιος με την εποχή του Μάρξ και του Λένιν, αλλά σε ένα καπιταλισμό που έχει ήδη περάσει σε ένα νέο στάδιο, αυτό που όπως ονομάζουμε εμείς, του ολοκληρωτικού καπιταλισμού. Και μάλιστα σε έναν ολοκληρωτικό καπιταλισμό που έχοντας διανύσει κάποιες δεκαετίες ήδη, αποδεικνύει τα όρια και τις αντιφάσεις του, δοκιμάζεται από μια ιστορικών διαστάσεων κρίση και επιχειρεί να υπερβεί αυτή την κρίση με μια βιαιότατη επίθεση στην εργατική του τάξη και του λαού όλων του κόσμου. Σημαίνει επίσης ότι συζητάμε για το κόμμα της εργατικής τάξης και το υποκείμενο της εργατικής χειραφέτησης αναφερόμενοι στη σύγχρονη εργατική τάξη, στη φυσιογνωμία και τους τρόπους πολιτικοποίησής τους, στους όρους εκμετάλλευσης αλλά και τους δρόμους οικοδόμησης εργατικών συλλογικοτήτων, στις μορφές που παίρνει σήμερα η συνύπαρξη αλλά και η σύγκρουση των τάσεων χειραφέτησης και υποταγής που ενυπάρχουν στην ίδια την εργατική τάξη, στα χαρακτηριστικά, τις δομές της σύγχρονης παραγωγής, του κράτους, των υπερεθνικών και αυτοδιοικητικών μηχανισμών της αστικής εξουσίας και κυρίως συζητάμε στο έδαφος των νέων δυνατοτήτων, των νέων υλικών όρων εργατικής απελευθέρωσης που αναδύονται μέσα από την καρδιά του πιο άκρατου κόσμου, μέσα από τις μάρκες που απειλούν να τεινάξουν στον αέρα τον παλιό καπιταλιστικό κόσμο της καταπίεσης, του κέρδους και της μισθωτής σκλαβιάς. Συζητάμε ακόμα για το κόμμα και το επαναστατικό υποκείμενο όχι σε ένα κινηματικό και πολιτικό νεκροταφείο, αλλά έχοντας τις αποσκευές μας πλούσιες πρόσφατες εμπειρίες, εκτός από τις ιστορικές που αλλήμονται για να τις διαγράψουμε αφελώς. Απλούμε πληροφορίες και υλικό, συμπεράσματα και ιδέες από το συγκλονιστικό αγωνιστικό τετράχρονο των εργαζομένων της χώρας μας, καθώς και από κορυφαία γεγονότα
όπως η Αραβική Άνοιξη, οι πλατείες, τα λατινοαμερικάνικα πειράματα, τα αδιαίες κερδίματα. Από τις κορυφαίες στιγμές τους, αλλά και από τα όρια τους, τις πλημμυρίδες και τις αμπότιδες, τα ελπιδοφόρα στοιχεία, αλλά και τις αντιφάσεις αυτών των αγωνιστικών εκρήξεων. Συζητάμε τέλος για το κόμμα και το επαναστατικό υποκείμενο, όχι υπό το πρίσμα μιας οποιασδήποτε στρατηγικής και τακτικής, αλλά υπό το πρίσμα της γραμμής των θέσεων και της προγραμματικής διακήρυξης που συζητήθηκαν και στην προηγούμενη μερίδα. Υπό το πρίσμα δηλαδή μιας συνολικής επαναστατικής γραμμής που αναδεικνύει σήμερα στην Ελλάδα του 2003 την αναγκαιότητα, την υλική δυνατότητα και την τάση της κομμουνιστικής απελευθέρωσης, καθώς και τον μοναδικό κατά τη γνώμη μας δρόμο μέσα από τον οποίο μπορούμε να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Τον δρόμο της επαναστατικής τακτικής, της πάλης για την ανατροφή του σφαγείου, κυβέρνησης έντονου του κεφαλαίου και του ίδιου του κόσμου της εκμετάλλευσης, της ανελευθερίας και της ιδιωτικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, ο σκοπός, το περιεχόμενο, καθορίζουν τον δρόμο και τα μέσα της πάλης. Δεν αγιάζουν όλοι οι σκοποί τα ίδια μέσα. Αλλιώς προσεγγίζουν το επαναστατικό υποκείμενο κάποιοι που έχουν ως ορίζοντα έναν καπιταλισμό με αίτια ανθρώπινο πρόσωπο, εκείνοι που έχουν ως πρότυπο τις κοινωνίες του υπαρκτού σοσιαλισμού, εκείνοι που περιμηνίζονται σε μεταρρυθμιστικές, ευρωκομμουνιστικές ή ελευθεριακές και αναρχικές ουτοπίες, και αλλιώς εκείνοι που εμπνέονται και πράττουν με οδηγό την πλήρη εργατική χειραφέτηση, τον κομμουνισμό ως κίνηση που καταργεί την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, ως διαρκή κήρυξη της επανάστασης και όχι απλώς ως επαγγελία. Άλλο κόμμα χρειαζόταν το κοινό πόρισμα από ΠΟΕΕΑ σε ένα τέτοιο κόμμα, σύμβολο της πειθαρχίας ήταν ο Τσολάκης και η διαγραφή των ανυπόταχτων της ΚΝΕ γράψαν, και άλλο κόμμα χρειάζεται ένα αντικαπιταλιστικό συνολικό πολιτικό μέτωπο. Για αυτούς τους λόγους αντιμετωπίζουμε όχι μόνο την κομμουνιστική απελευθέρωση, αλλά και το κόμμα και εν γέννη το επαναστατικό υποκείμενο με όρους επαναθεμελίωσης και ανασυγκρότησης. Με μια οπτική που ρίχνει το βάρος της στην τομή, χωρίς ωστόσο να εμφορείται από λογικές παρθενογένεσης ή να μηδενίζει τις μεγάλες στιγμές και τις εμπειρίες του κομμουνιστικού μας παρελθόντος. Αγαπητές φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, ο αγώνας για τις ζωτικές λαϊκές ανάγκες και την αντικαπιταλιστική ανατροπή της επίθεσης, η επανάσταση και ο κομμουνισμός δεν αποτελούν αφηρημένο ιδεώδης. Αν τον αντιμετωπίζαμε έτσι, οι απόψεις μας δεν θα είχαν την παραμικρή ελπίδα να γίνουν μαζικό κοινωνικοπολιτικό ρεύμα. Μαζικό ρεύμα μπορούν να γίνουν όμως μόνο οι ιδέες, οι γραμμές, οι πολιτικές που συνδέονται με υλικά συμφέροντα, με συλλογικές κοινωνικές ανάγκες. Με αυτή την έννοια, στρέφουμε την προσοχή μας στη σύγχρονη εργατική τάξη, η οποία αποτελεί την κοινωνική δύναμη που μαζί με τους συμμάχους της μπορεί να δώσει μια ειδική υπόσταση στην αντικαπιταλιστική ανατροπή της επίθεσης, την επανάσταση και την κομμουνιστική απελευθέρωση. Η εργατική τάξη λοιπόν αποτελεί για μας ενδυνάμει κοινωνική ατμομηχανή της επανάστασης. Δεν μετατρέπεται όμως με μια ευθύγραμμη συνεπαγωγή σε ενενεργία επαναστατικό υποκείμενο. Τέτοιο υποκείμενο γίνεται μόνο όταν και εάν από τάξη που υπάρχει αντικειμενικά γίνεται τάξη, μετατρέπεται, μετασχηματίζεται σε τάξη που μάχεται έμπρακτα για τα συμφέροντά της, που δρά με πηξίδα τη χειραφέτηση, τις τάσεις χειραφέτησης που υπάρχουν στην κοινωνική της συγκρότηση. Με αυτή την έννοια, για μας τον ΝΑΔ, σταθερός οδηγός με τον οποίο κινιόμαστε, είναι η θέση ότι η απελευθέρωση των εργατών θα είναι έργο των ίδιων των εργατών ή δεν θα υπάρξει. Μια θέση παλιά, αλλά και πολύ σύγχρονη. Θα είναι η απελευθέρωση αυτή έργο της μαζικής επαναστατικής δράσης και όχι απλώς του κόμματος ή μειοψηφικών ομάδων που κατηγούν ή διεγείρουν τις μάζες, κάποιων κυβερνήσεων ή επαγγελματιών που δρούν με όρους ανάθεσης στο όνομα της εργατικής τάξης αλλά χωρίς τη δική της δραστηρία συμμετοχή. Δεν βρήκαμε όμως αυτή τη θέση σε σκονισμένα βιβλία του Μαρξισμού. Δεν την βρήκαμε κυρίως εκεί. Την ανοιχνεύσαμε και την αναβαπτίζουμε κυρίως και πάνω απ' όλα στο σήμερα. Καμιά κυβέρνηση εντός συστήματος και Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πολύ λιγότερο μια κυβέρνηση τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα κόμμα από μόνο του, κανένας επιμέρους αγώνας, ακόμα και πιο μαχητικός, κανένα αυτοδιαχειριστικό πείραμα, ακόμα και το πιο αυθεντικό, δεν μπορούν να υπερασπιστούν τις λαϊκές ανάγκες και να ανοίξουν δρόμους πέρα και έξω από την κοινωνία του κεφαλαίου, αν πρωταγωνιστής δεν είναι η μαζική επαναστατική δράση, ο μαζικός κοινωνικός και πολιτικός εκβιασμός των ίδιων των εργαζομένων. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται μια πρώτη μεγάλη διαχωριστική γραμμή που τραβά τον Άρη. Με όσους δεν εμπιστεύονται ακριβώς την επαναστατική δράση των ίδιων των εργατών. Τη δυνατότητά τους να χειραφετηθούν και τους υποκαθιστούν, τους αντικαθιστούν με την κυβέρνηση, το κόμμα κοινωνικό θεό, τις σύγχρονες αποικίες ή τις σύγχρονες αυτόκλητες ομάδες ατομικής βίας. Στην πραγματικότητα είναι η διαφορά ανάμεσα στην επαναστατική και τη ρεφορμιστική γραμμή. Η πρώτη χρειάζεται τον οργανωμένο λαό και η επαναστατική γραμμή στο προσκήνιο, υποκείμενο και πρωταγωνιστή. Η δεύτερη, η ρεφορμιστική, τον θέλει παθητικό εντολοδότη, παρακολουθητή ή απλό ημάντα μεταβίβαση και απλό εξάρτητο μιας πολιτικής κάθε άλλο παρά εργατικής. Σημαίνει μήπως αυτή η θέση μας ότι το μαζικό επαναστατικό εργατικό κίνημα προκύπτει ως ευθεία αντιστοίχηση του ταξικού ενστίκτου της εργατικής αυτοσυνείδησης των κινηματικών εμπειριών? Ασφαλώς και όχι. Και να θέλαμε να το πιστέψουμε, η ζωή δεν μας αφήνει να ζούμε σε μια τέτοια παρέστηση. Για να κατακτηθεί η πολιτική συνείδηση και συγκρότηση που απαιτούν η ανατροπή της επίθεσης, η επανάσταση και η κομμουνιστική απελευθέρωση, χρειάζεται το ταξικό ένστικτο, η αυθόρμητη εργατική συνείδηση, οι εμπειρίες και τα συμπεράσματα της πάλης που σημειωτέων αποτελούν επίδικο διακύβευμα ανάμεσα σε πολλά ρεύματα. Χρειάζεται λοιπόν όλα αυτά να αγωνιμοποιηθούν με μια πιο βαθιά κατανόηση της κοινωνίας, με στοιχεία κοινωνικής και οικονομικής ανάλυσης, φιλοσοφικής θεώρησης, με μια ιστορική ματιά και στρατηγική στόχευση, με στοιχεία που μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο από μορφές προλεταριακής συγκρότησης, μόνιμες και όχι ασυνεχείς, ενοποιημένες θεωρητικά και στρατηγικά και όχι ασπόντιλες, ομοσπονδιακές ή αλακάρ. Τέτοιες μορφές είναι αυτές που εμείς ως ΝΑΡΑ αποκαλούμε πρωτοπορία, ιδιαίτερα το κόμμα κομμουνιστικής απελευθέρωσης και το συλλογικό πολιτικό μέτωπο, αλλά με τον τρόπο της και η μόνιμα συγκροτημένη αριστερή αντικαπιταλιστική πτέρυγα της εργατικής τάξης. Για να εξασφαλιστεί επομένως η αντικαπιταλιστική πολιτικοποίηση, να υποδομηθεί το ταξικά ένα συγκροτημένο εργατικό κίνημα, απαιτείται ένα πολιτικό άρμα στη συνείδηση, συγκρότηση και δράση της εργατικής τάξης. Ένας ποιοτικός μετασχηματισμός που προκύπτει από την αλληλεπίδραση του κινήματος και των πρωτοπόρων δυνάμεών, σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιο τρόπο ώστε η ιστορική κίνηση της εργατικής τάξης να δημιουργεί όρους κοινωνικής και πολιτικής χειραφέτησης. Αν δεν υπάρξει αυτή η γονιμοποίηση, ακόμα και τα πιο ελπιδοφόρα πιτάγματα της ταξικής πάλης, σαν μερικά σαν και αυτά που ζούμε σήμερα στην Ελλάδα και διεθνώς, θα αφομοιώνονται τελικά από την πραγματικότητα που διαμορφώνουν η αντιφατική θέση της εργατικής τάξης, η ιδεολογική κυριαρχία του κεφαλαίου και η δράση μη επαναστατικών ρευμάτων. Για ορισμένους, η ύπαρξη πρωτοποριών βέβαια είναι επινόηση όποιων αυτάρεσκα αποδίδουν στον εαυτό τους ένα τέτοιο ρόλο. Δεν συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη. Δεν κατασκευάζονται οι πρωτοπορίες. Ούτε οι κομμουνιστές αναδεικνύονται ελαίο τίτλου ή ιστορίας σε πρωτοπορία. Οι πρωτοπορίες γεννιούνται, ελέγχονται και κρίνονται ανα πάσα στιγμή από την ιστορική κίνηση της εργατικής τάξης. Υπό μία διπλή έννοια, οι πρωτοπόρες πολιτικά δυνάμεις ενσαρκώνουν την πιο προωθημένη έκφραση των χειραφετικών τάσεων της εργατικής τάξης και ταυτόχρονα αντεπιδρούν στην κίνηση της τάξης, εφηρεάζοντας την πολιτική κατεύθυνση και στόχευσή της. Πρόκειται για μια ιστορική και διαλεκτική σχέση. Μια σχέση διπλής κατεύθυνσης, από την πρωτοπορία στην τάξη και αντίστροφα. Και όχι μίας κατεύθυνσης, από την πρωτοπορία στην τάξη και μόνο. Για μια σχέση που δοκιμάζεται και επισφραγίζεται μέσα στην πορεία της ταξικής πάλης. Όχι σε επίπεδο προθέσεων ή απλών διακηρύξεων,
Σε αυτή τη σχέση δεν κάνουν οι πρωτοπορίες στην Επανάσταση. Δεν παίρνουν την εξουσία εξ ονόματος της εργατικής τάξης. Αντιθέτως, επαληθεύουν τον πρωτοπόρο ρόλο τους όταν η δράση τους κατατείνει ακριβώς στο να περνά η άσκηση της εργατικής πολιτικής στα χέρια των ίδιων των εργαζομένων. Όχι όταν η ηγεσία θεωρείται καθοριστικό όχημα άσκησης της εργατικής πολιτικής σε σχέση με τα μέλη του κόμματος. Ή, ακόμα χειρότερα, όταν το κόμμα θεωρείται καθοριστικό σε σχέση με τη δράση των προλεταριακών μαζών. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, στην προηγούμενη ημερίδα έγιναν εκτεταμένες αναφορές στις εξελίξεις που αναδεικνύουν την επικαιρότητα, την αναγκαιότητα, τη δυνατότητα και την τάση της Επανάστασης και του Κομμουνισμού στην εποχή μας. Δεν θα επανέλθω σε αυτό, προφανώς. Θα σημειώσω απλώς ότι οι ίδιες εξελίξεις και όχι η δική μας αυθαιρεσία και ο βολονταρισμός αναδεικνύουν επίσης την αναγκαιότητα, τη δυνατότητα και την επικαιρότητα του επαναστατικού υποκειμένου, ιδιαίτερα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το Κόμμα Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης είναι για μας ο πρωταρχικός κρίκος, η αμφιτηρία για τη διαμόρφωση συλλογικά του επαναστατικού υποκειμένου. Με δημιουργικό τρόπο, με σχέσεις διαμόρφωσης που περιέχουν επιδράσεις από το κόμμα προς το μέτωπο και το κίνημα και αντίστοιχα. Και όχι με την πυραμιδωτή σχέση ενός κόμματος που επικαθορίζει τα πάντα και αντιμετωπίζει την τάξη ως αντικείμενο ζήμωσης, καταλήγοντας να θεωρεί και τα μέλη του κόμματος ως αντικείμενο ζήμωσης από την ηγεσία. Το κόμμα είναι πολιτική δύναμη που εκφράζει και συγκροτεί με συγκινητό και μόνιμο τρόπο τις δυνάμεις που κατανοούν και υπηρετούν την κομμουνιστική αναγκαιότητα ως πρόγραμμα αλλά και ως δρόμο και μέσα και πρακτική πρόθεσή της. Και τη συγκροτεί με πυρήνα τη δημιουργική ανάπτυξη του μαρξισμού, τη στρατηγική της κομμουνιστικής απελευθέρωσης, τον επαναστατικό δρόμο και με αναγκαία τη συμφωνία πάνω στα βασικά στοιχεία που υπηρετούν την τακτική. Υπό αυτό το πνεύμα αντιμετωπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά του κόμματος, τον επαναστατικό και εργατικό χαρακτήρα, τη διεθνιστική και ελληνοτοπική φυσιογνωμία, τον προσανατολισμό στη μαζική δράση, την καλλιέργεια ενός νέου εργατικού διαφωτισμού, μιας θεωρητικής και πολιτισμικής πρακτικής. Υπό αυτό επίσης το πνεύμα αντιμετωπίζουμε και τις αρχές λειτουργίας. Αρχές οι οποίες προκύπτουν από τον επαναστατικό χαρακτήρα των καθηκόντων και της πολιτικής του και οριοθετούν ένα ενιαίο και ζωντανό σύνολο που λειτουργεί δημοκρατικά αλλά και πειθαρχημένα. Αρχές που καθορίζονται από τη μια μεριά από αυτό που καλούμαστε να ανατρέψουμε, τις σχέσεις εκμετάλλευσης και καταπίεσης, αλλά κυρίως πρέπει να αποτυπώνουν αυτό στο οποίο θέλουμε να φτάσουμε, την πλήρη εργατική χειραφέτηση και την κατάργηση κάθε μορφής ταξικών διαχωρισμών, καταπίεσης και αλωτρίωσης. Το κόμμα συνεχώς, με τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας του, με τις σχέσεις που οικοδομεί με τους εργαζόμενους και στο εσωτερικό του, με τον πρότυπο κομμουνιστή ή αγωνιστή που διαμορφώνει, με την ηθική και τον πολιτισμό που αποπνέει, αποτελεί, πρέπει να αποτελεί, μικρογραφία της εργατικής δημοκρατίας και του κομμουνισμού, να προεικονίζει την κοινωνία που επαγγέλλεται. Γι' αυτό λειτουργεί με βάση τη λογική της εργατικής δημοκρατίας, που συγκεκριμενοποιείται οργανωτικά με την ενότητα επαναστατικής αντίληψης και τη δημοκρατική ενιαία δράση. Η ενότητα επαναστατικής αντίληψης των μελών αποτελεί για μας το πρωταρχικό και η δημοκρατικά οργανωμένη ενιαία δράση το αποφασιστικό στοιχείο. Σε αυτή την αντίληψη και πρακτική, η δημοκρατία και η πειθαρχία αποτελούν αδιέρετους πόλους που πηγάζουν από τον επαναστατικό ρόλο και τους επαναστατικούς σκοπούς του κόμματος. Το δίπολο δημοκρατίας και ενιαίας δράσης ως βασικών προϋποθέσεων της οργανωμένης επαναστατικής πρακτικής συνιστά την υπέρβαση της γραφειοκρατικής συγκεντροποίησης, της οργανωτικής αγκύλωσης των κομμουνιστικών κομμάτων περασμένης περίοδου, αλλά και των κάθε λογής αντιεραρχικών χάρτινων πύργων ή οργανώσεων δίκτυων που οικοδομούν τα μεταρρυθμιστικά ή ελευθεριακά ρεύματα, υποτιμώντας τη σημασία της ιδεολογικής στρατηγικής συνοχής και αποθεώνοντας το εγώ έναντι του εμείς. Η οργανωμένη εργατική δημοκρατία έχει προλεταριακό, απελευθερωτικό περιεχόμενο.
είναι ποιοτικά ανώτερη από κάθε άλλη μορφή δημοκρατία. Εμπεριέχει όλες τις κατακτημένες λαϊκές ελευθερίες, τις χειραφετητικές αμεσοδημοκρατικές εμπειρίες, τις πιο προωθημένες μορφές έκφρασης της λαϊκής θέλησης, αλλά και τη δημιουργική ανάπτυξη, τον ποιοτικό μετασχηματισμό. Επιπλέον, δημιουργεί και νέες μορφές. Έτσι, ως συλλογικό εσωοργανωτικό πλαίσιο, υπερβαίνει τις αφηρημένες αστικές φιλελεύθερες και τις ατομοκεντρικές απόψεις και πρακτικές περί δημοκρατίας. Βασικό στοιχείο της εργατικής δημοκρατίας είναι η πλατιά συλλογική συζήτηση για κάθε ζήτημα, η ελεύθερη έκφραση άποψης, ο συντροφικός διάλογος, το ανοιχτό και δημιουργικό πνεύμα, ο σεβασμός και η συλλογική αξιολόγηση κάθε άποψης, η κριτική και αυτοκριτική και πάνω απ' όλα η διαμόρφωση ισχυρού θεωρητικού υπόβαθρου, η υπέρβαση των μορφών που αναπαράγουν τη διάκριση παραγωγών και υλοποιητών της πολιτικής μέσα στον κόμμα, η οικοδόμηση κατάλληλου οργανωτικού πολιτισμού, η δημοσιότητα όλων των απόψεων, έτσι ώστε όλα τα μέλη να έχουν στη διάθεσή τους όλο το υλικό για την αξιοποίηση κάθε άποψη και πρακτικής και να λειτουργούν υπό τέτοιες πολιτικές οργανωτικές προϋποθέσεις που τους επιτρέπουν να διατυπώνουν ουσιαστική γνώμη για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη δράση του κόμματος. Αν δεν κατοχυρωθούν αυτές οι προϋποθέσεις, κάθε αναφορά στην εσωοργανωτική δημοκρατία και τον ρόλο των μελών είναι κενό γράμμα. Το ίδιο συμβαίνει και όταν το πνεύμα του γόνιμου επαναστατικού διαλόγου δώσει τη θέση του στις επίπλαστες ομοφωνίες νεκρογραφείων, στην τεχνητή αποστήρωση από την ιδεολογική διαφάνεια που έτσι κι αλλιώς γίνεται μέσα στην τάξη και την κοινωνία, σε νέου τύπου απλότητες βεβαιότητες και μονολυθικότητες ή στα αφελή καταφύγια του κοινωνικού δετερμινισμού. Όταν η οργανωμένη και συλλογική δημοκρατική συζήτηση απόφαση ακυρώνεται, δίνοντας τη θέση της στη υγιή ηχθείως που επικρατεί στο κόμμα Φρούριο ή στην εικονική δημοκρατία που επικρατεί στο κόμμα Δίκτυο, στο κόμμα των ειδικών, των ατομικοτήτων, των μικροομάδων. Αλλά και όταν η αδιαπραγμάτευτη δυνατότητα για συλλογική έκφραση μιας άποψης μέσα στο κόμμα και η θεμητή προσπάθεια αυτή η άποψη να διεκδικεί στην πλειοψηφία εκφυλίζεται σε φραξιονισμό, μάχη συσχετισμών, απαξίωση της άλλης άποψης, κράτη από στράτη. Η εργατική δημοκρατία για μας στηρίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας, στην υποχρέωση και στην ανάγκη να δοκιμάζεται στην πράξη η άποψη που πλειοψήφισε μετά από ανοιχτή δημοκρατική συζήτηση ως άποψη του κόμματος από όλα τα μέλη. Χωρίς αυτή την αρχή, το κόμμα θα έμοιαζε με ασπόντιλο σώμα, χωρίς αυτή γραμμή και ενιαία στόχευση. Και ως τέτοιο θα ήταν αδύνατο να εμπνεύσει τις εργατικές μάζες και να υπερνικήσει τη συγκεντρωμένη εθνική και διεθνική αστική αντίδραση. Η αρχή της πλειοψηφίας διασφαλίζει τους όρους ώστε η αντίθετη άποψη να έχει τη δυνατότητα να γίνει πλειοψηφική στην οργάνωση. Κυρίως όμως παίρνει όλα τα μέτρα για την ουσιαστική και σε ανώτερο επίπεδο σύνθεση των απόψεων. Επίσης, η εργατική δημοκρατία συνεπάγεται, προϋποθέτει και απαιτεί την ενιαία αντίληψη και δράση για την επίτευξη των στόχων του κόμματος. Η αρχή αυτή κατοχυρώνεται στο βαθμό που εξασφαλίζονται η ελεύθερη ανταλλαγή των απόψεων, στο βαθμό που εμπεδώνεται η προγραμματική στρατηγική συμφωνία των μελών και αποκρισταλώνεται μια επαρκή συμφωνία στο επίπεδο της τακτικής και των δρόμων πρόθεσής της. Με αυτή την έννοια, η ανάγκη για μέγιστη δυνατή συγκέντρωση δυνάμεων στη δράση του κόμματος, η οποία κατασκοπατήθηκε και διαστρεβλώθηκε τόσο από το παραδοσιακό κομμουνιστικό κίνημα, όσο και από τα ευρωκομμουνιστικά και ελευθεριακά ρεύματα, δεν πορεύεται από ένα γραφειοκρατικό γονίδιο που δίθεν είναι και γραμμένο στο DNA των κομμουνιστών. Πηγάζει πάνω απ' όλα την ανάγκη στη συγκεντρωμένη δύναμη της αστικής τάξης και του κράτους να αντιπαρατεθεί η συγκεντρωμένη συλλογική δύναμη της εργατικής τάξης και των συμμάχων. Αυτή η μέγιστη δυνατή συγκέντρωση πυρών και η ουσιαστική δημοκρατία στη δράση του κόμματος είναι κατά βάση πολιτικό και ιδεολογικό ζήτημα, εδράζεται στη δημοκρατική συζήτηση, στην υποταγή του ατομικού στο συλλογικό, της μειοψηφίας στην πλειοψηφία, στη συλλογική αξιολόγηση της πείρας.
Βασική τέλος πλευρά της εργατικής δημοκρατίας είναι η αντιμετώπιση από το ίδιο το κόμμα των δομών και της λειτουργίας του με δυναμικό και όχι στατικό τρόπο. Με αυτή την έννοια, το κόμμα είναι ανοιχτό, πρέπει να είναι ανοιχτό προς το επαναστατικά καινούριο, να απεκθάνεται την αρτηριοσπλήρωση των οργανωτικών δογματισμών, να βρίσκεται σε διαρκή συνομιλία με την ιστορική κίνηση της εργατικής τάξης, με τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της ταξικής πάλης. Υπό αυτό το πρίσμα ακριβώς αντιμετωπίζουμε και το σημερινό ΝΑΤ και τη συνεισφορά του στο κόμμα της κομμουνιστικής απελευθέρωσης που απαιτεί η εποχή μας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, το κόμμα είναι στην αντίληψή μας ο πυρήνας της επαναστατικής πρωτοπορίας. Αλλήμον όμως αν μέναμε μόνο σε αυτή τη θέση. Αν το κάναμε, θα είμαστε τυφλοί απέναντι στις θεωρητικές και πρακτικές παρακαταθήκες του επαναστατικού κινήματος. Κυρίως όμως θα είμαστε τυφλοί απέναντι στην πραγματικότητα που δείχνει ότι τα αντικειμενικά πολύμορφο είδη της εργατικής τάξης δεν μπορεί παρά να αντανακλάται σε πολλαπλά επίπεδα και ταχύτητες ριζοσπαστικής αντικαπιταλιστικής αναζήτησης, συνείδησης και δράσης. Ότι οι πολιτικές διαμεσολαβήσεις, η πολύμορφη παρέμβαση του κεφαλαίου, τα γνωσιολογικά όρια της στενά κινηματικής ή βιωματικής εμπειρίας καταλήγουν αντικειμενικά σε ανισόρροπη ανάπτυξη της προλεταριακής συνείδησης. Ότι υπάρχουν εποχές και η σημερινή είναι τέτοια που η αντίδραση στον καπιταλισμό ξεχύνεται με πρωτοτυπία που ξεπερνά το πιο εφάνταστο σχέδιο. Από διαφορετικά ριάκια καταγράφοντας τους χώρους εργασίας και κατοικίας, στα ζητήματα της δημοκρατίας, του περιβάλλοντος και του πολέμου, στις σφαίρες της θεωρίας και του πολιτισμού, στις μορφές ταξικής αλληλεγγύης. Αυτή η αντίδραση, αυτή η αντίσταση, όταν δεν συνενώνεται πολιτικά, δεν συμπυκνώνεται σε κέριους πολιτικούς στόχους, δεν εμπνέεται από μια στρατηγική αφήγηση, αδυνατεί να αφήσει βαθιά ίχνη στους συσχετισμούς και να αναχαιτήσει την αντεργατική επίθεση, πετυχαίνοντας νίκες και κατακτήσεις που ανακουφίζουν τους εργαζόμενους και βελτιώνουν τις θέσεις τους. Πάνω απ' όλα όμως θα είμαστε τυφλοί απέναντι στη ζώσα πραγματικότητα της ταξικής πάλης, που δείχνει δύο πολύ κρίσιμα στοιχεία. Πρώτον, αυτό που ήδη υπόθηκε, ότι ο ηγετικός ρόλος του κόμματος επαληθεύεται και επιβεβαιώνεται εντός των μαζών και της ταξικής πάλης, σε κάθε στροφή της ιστορίας. Καταφτιέται πάνω απ' όλα με το ηθικό, πολιτικό, πρακτικό και θεωρητικό του κύρος, με την ηγεμονική επίδραση των ιδεών της πολιτικής, στρατηγικής και πρακτικής του, αλλά μέσα από μια αμφιμονοσήμαντη διαλεκτική σχέση, όπου και η παραγωγή θα μεταγωγούνται. Και δεύτερον, ότι η απελευθερωτική προλεταριακή σκοπή και οι πάλι για αυτούς έχουν αποτελέσματα, μπορούν να έχουν αποτελέσματα, όταν ταυτόχρονα προβάλλουν ως στόχοι που απελευθερώνουν συνολικά την κοινωνία από τα δεσμά του κεφαλαίου. Όταν οικοδομούν απέναντι στον κυρίαρχο συνασπισμό εξουσίας ένα κοινωνικό μπλοκ χειραφέτησης υπό προλεταριακή ηγεμονία. Ήδη σε αυτό το κουβάρι έχουν κατατεθεί μια σειρά παράμετροι. Πού βρίσκεται όμως ο κρίκος που απαντά σε όλα αυτά τα στοιχεία της πραγματικότητας, αλλά και στο επιτιθέμενο αστικό μπλοκ? Κατά τη γνώμη μας βρίσκεται στο αποφασιστικό πεδίο της τακτικής και της συνολικής πολιτικής παρέμβασης. Όχι οποιασδήποτε τακτικής, αλλά μιας επαναστατικής τακτικής με στρατηγικό πρόσωπο. Όχι οποιασδήποτε πολιτικής, αλλά μιας πολιτικής εργατικής που συνενώνει τη θεωρία με την πράξη, τις τρέχουσες κινηματικές μάχες με τη στρατηγική, την προλεταριακή εμπροστοφυλακή με μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία, το κόμμα με τις πρωτοπόρες ριζοσπαστικές τάσεις της τάξης και το ίδιο το μαζικό κίνημα. Μιας τακτικής και πολιτικής που βοηθάει τις μάζες να πιστούν όχι με διδαχές από άμβολος, αλλά μέσα από την πείρα τους, για την ακρίβεια, μέσα από την αλληλεπίδραση της πείρας με τη θεωρία, την ιστορία και τον πολιτισμό της ανατροπής και της επανάστασης. Μιας τακτικής που κοντράρει την κεντρική γραμμή του κεφαλαίου στη δεδομένη περίοδο, προκαλεί ρήγματα, αποσπά κατακτήσεις, συνδέει το υπαρκτό με το ζητούμενο επίπεδο συνείδησης, αλλάζει τους συσχετισμούς, επιταχύνει τις επαναστατικές συγκρούσεις που θα θέσουν και θα λύσουν
ελπίζουμε και επιδιώκουμε σε όφελος των εργαζομένων το ζήτημα της εξουσίας. Με αυτές τις ιστορικές προκλήσεις συνδέεται η πολιτική γραμμή και πρακτική του αντικαπιταλιστικού πολιτικού μετόπου που προβάλλει και υπηρετεί τον άλλο. Του μετόπου που δρά με εργατική αντίληψη και πρακτική για την πολιτική, έχει κοινωνικοπολιτική διάσταση και πόδια και είναι δυναμική διαδικασία, όχι στατικό σχήμα η πολιτική μορφή με τη στενή και μάλιστα με την στενή αυτή τη αστική πολιτική έννοια του όρου. Γι' αυτό τον λόγο το μέτωπο έχει για μας στρατηγική σημασία, ανεξάρτητα από τις μορφές που παίρνει σε κάθε φάση. Αυτές είναι θέμα τακτικής. Γι' αυτό τον λόγο αντιμετωπίζουμε το αντικαπιταλιστικό πολιτικό μέτωπο σε άλλο επίπεδο ασφαλώς σε σχέση με το κόμμα, ως τμήμα της επαναστατικής πρωτοπορίας, αλλά και ως κριτήριο του αν και κατά πόσο το κόμμα αποτελεί έμπρακτα και όχι στα λόγια ηγεμονική δύναμη των μαχόμενων αντικαπιταλιστικών και επαναστατικών δυνάμεων. Δεν φέρνουμε επομένως σήμερα το κόμμα γιατί δεν μας κάνει το μέτωπο που έχουμε, η ανταρσία. Ούτε αναδεικνύουμε την υπόθεση κόμμα για να εγκαταλείψουμε την υπόθεση της μετοπικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς, του πόλου και της συμπόρευσης. Ακόμα και αν είχαμε το κόμμα της κομμουνιστικής απελευθέρωσης που απαιτεί η εποχή και πάλι θα αγωνιζόμαστε για ένα συνολικό πολιτικό αντικαπιταλιστικό μέτωπο. Στην αντίληψή μας, στην αντίληψη του ΝΑΡ, δεν είναι ανταγωνιστικές πλευρές της πρωτοπορίας. Είναι πλευρές απαραίτητες και δημιουργικά αλληλεπιδρώσεις που αρθρώνονται διαλεκτικά, όχι με λογική ομόγεντρων κύκλων, αλλά με λογική τεμπνόμενων επιπέδων. Όχι με πνεύμα τυπικής χρονικής προτεραιότητας της ζημιάς σε σχέση με την άλλη, αλλά με την αυθεντικότητα του κάθε βήμα πραγματικού κινήματος αξίζει όσο μια δωδεκάδες σχέδια αντικάρτου της ανισόρροπης ανάπτυξης κάθε πλευράς του παραστατικού υποκειμένου. Για να ιτηθεί επομένως η αντιδραστική επίθεση, χρειάζονται αποφασιστικά βήματα σε όλες τις πλευρές του επαναστατικού υποκειμένου. Σε όλους τους δρόμους που συμβάλλουν στο μετασχηματισμό της εργατικής τάξης σε τάξη με τον εαυτό της. Χρειάζεται και η τακτική της αντικαπιταλιστικής ανατροπής που θα οδηγήσει στην επανάσταση και η στρατηγική της κομμουνιστικής απελευθέρωσης. Όχι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Χρειάζεται επομένως και ένα κόμμα κομμουνιστικής απελευθέρωσης που δεν θα είναι μόνο φορέα στρατηγικής και θεωρίας, αλλά και της επαναστατικής τακτικής, μαχητικός πρωτεργάτης του μετόπου, της αταρσία εν προκειμένου και της ευρύτερης προσπάθειας για τον πόλο, αλλά και μαχητικός πρωτεργάτης του κινήματος, της πάλης για να σπάσει το συνεχές της αντιδραστικής επίθεσης και να ανοίξει ο δρόμος της εργατικής χειραπέτησης. Έτσι λοιπόν, πλάι στις πρωτοβουλίες που επιβάλλεται να πάρουμε για την υπόθεση κόμμα κομμουνιστικής απελευθέρωσης, υπάρχει ανάγκη για πρωτοβουλίες που θα αφορούν και τις υπόλοιπες πλευρές του επαναστατικού υποκειμένου και της πρωτοπορίας. Στο σχέδιο προγραμματικής διακήρυξης και στις θέσεις, δεν κάνουμε απλώς θεωρία, ιστορία ή γενική αναφορά στο αντικαπιταλιστικό μέτωπο. Αναδεικνύουμε παράλληλα τα βασικά στοιχεία που οφείλει να έχει ένα τέτοιο μέτωπο για να είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή, να χτίζεται πάνω στις κύριες διαφορετικές γραμμές που θέτουν το σύστημα και η κυρίαρχη αστική στρατηγική, να συνδέει την πάλη αυτή με την ταξική πάλη με τον επαναστατικό δρόμο, την επανάσταση και την κομμουνιστική απελευθέρωση, να συνδυάζει την ευρύτερη αντικαπιταλιστική ενότητα με τη δημοκρατική διαπάλη για την ηγεμονία των κομμουνιστικών τάσεων και τον ανώτερο μετασχηματισμό των διάφορων επιπέδων αντικαπιταλιστικής συνείδησης που υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν εντός του μετώπου. Να συνδυάζει το από τα πάνω με το από τα κάτω. Να υπηρετείται επίσης από ένα πλούτο μορφών και όχι απλώς από μια κεντρική μορφή την οποία βεβαίως και προφανώς επιδιώκουμε. Παράλληλα, στις θέσεις επιχειρούμε να απαντήσουμε στο πώς υλοποιείται αυτή η λογική στις σημερινές συνθήκες, να απαντήσουμε πιο συγκεκριμένα. Και εδώ καθοριστική είναι η ιδέα της αλλαγής του χάρτη στην αριστερά, του μαζικού πόλου της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Από αυτήν ακριβώς τη σκοπιά αποτιμούμε τη συνεισφορά της ανταρσία, σκιαγραφούμε τα επόμενα βήματα στην ανταρσία και στον πόλο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
και στην αριστερή μετοπική συμπόρευση. Θέματα στα οποία έγινε συζήτηση και στην προηγούμενη μερίδα ή και μπορεί να συνεχιστεί. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφοι, φίλοι και φίλοι, κλείνοντα αυτή την εισηγητική παρέμβαση, θα ήθελα να επανέλθω λίγο στα ζητήματα του κόμματος που στη σημερινή συζήτηση έχουν εξαντικειμένου τον πρώτο λόγο. Πρόθεσή μας ήταν στα δύο κείμενα, στις θέσεις και στην προγραμματική διακήρυξη, να διαπραγματευτούμε, θα κρυφθεί βεβαίως αν τα καταφέραμε, κοιτώντας κυρίως να τα διαπραγματευτούμε, κοιτώντας κυρίως απ' έξω προς τα μέσα. Όχι απλώς για να ανασυγκροτήσουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση στη δική μας οργάνωση, τον Άρη και τον ΚΟΑ. Πράγμα το οποίο προφανώς και επιδιώκουμε. Κυρίως όμως στοχεύουμε με αυτή μας την επεξεργασία σε κάτι πιο φιλόδοξο. Καταθέτουμε δηλαδή μια άποψη για το ρόλο, τα χαρακτηριστικά, το οργανωτικό πλαίσιο ενός σύγχρονου κόμματος κομμουνιστικής απελευθέρωσης. Και τη θέτουμε αυτή μας την άποψη στη δοκιμασία και της εσοργανωτικής αλλά και της δημόσιας συζήτησης. Με μέτρο και κριτήριο τη συνάντηση με όλους τους συντρόφους, τη συνάντησή μας με όλους τους συντρόφους που αντιλαμβάνονται την ανασυγκρότηση της επαναστατικής θεωρίας, πράξης και οργάνωσης ως όρο και προϋπόθεση για την ανατροπή της επίθεσης αλλά και για μια νέα άνοιξη των επαναστατικών ιδεών και κινημάτων στην εποχή μας. Γιατί προφανώς αυτό το τιτάνιο καθήκον είναι έργο που δεν μπορεί να το επομιστεί μόνο του τον ΝΑΤ, αυτοαναγορευόμενο σε κόμμα της κομμουνιστικής απελευθέρωσης που απαιτεί η εποχή. Το να επιδιώκουμε να συμβάλλει ουσιαστικά και αποφασιστικά σε ένα τέτοιο στόχο, πρώτα απ' όλα με την ίδια τη δράση του και με τις ιδέες που καταθέτει. Στις θέσεις λοιπόν, ιδιαίτερα στη θέση 117, καταθέτουμε μια σειρά σκέψεις που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο σκοπό αυτό. Είναι και αυτές οι σκέψεις ο δρόμος, η τακτική θα λέγαμε προς το κόμμα της κομμουνιστικής απελευθέρωσης, κομμάτι της συζήτησής μας. Κομμάτι της συζήτησης που επιδιώκουμε να γίνει και σήμερα εδώ και στις προσυνεδριακές μας διαδικασίες και σε άλλες προσυνεδριακές συναντήσεις στο ίδιο το συνέδριο αλλά και μετά από αυτό. Έτσι ώστε όλοι μαζί να περπατήσουμε στον δρόμο που είναι τόσο αναγκαίο. Στον δρόμο ενός νέου σύγχρονου κόμματος της κομμουνιστικής απελευθέρωσης. Ευχαριστώ.